Ο πρώτος χαιρετισμός θα δοθεί από τον Δήμαρχο Εορδέας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακέντα. Ο κύριος Πλακέντας έχει το λόγο. Θέλω να θυμίσω σε όλες και σε όλους ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Θα ήθελα λοιπόν ο κάθε χαιρετισμός να μην ξεπεράσει, αν είναι δυνατόν, τα 5 λεπτά. Μία εξαίρεση έχουμε δώσει στον Υπουργό προφανώς, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να τελειώσουμε εγκαίρως στις 10.30. Ο κύριος Πλακέντας έχει το λόγο. Καλή σας ημέρα. Είναι Πλακέντας, κύριε Παπαδόπουλε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακέντας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο, να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους του πρώτου και του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης, την κυρία Πατουλίδου, την κυρία Ιδραίου και όλους όσους υπόλοιπους δεν βλέπω. Να ευχαριστήσω, που λέω ξανά, για την λόγο που μου δίνετε και να πω ότι εκ μέρους του Δήμου Εορδέας είναι χαρά μας η συμμετοχή στη σημερινή συνάντηση, στο φετινό συνέδριο. Μια συνάντηση η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε έναν δύσκολο καιρό για την κλιματική αλλαγή και τα δεδομένα της και σε έναν καιρό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο ένα και περισσότερες φυσικές καταστροφές. Άρα λοιπόν, υποχρέωση με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας είναι να προγραμματίσουμε και να προβλέψουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν έτσι ώστε την κρίσιμη στιγμή, είτε οι καταστροφές είναι φυσικές, είτε είναι τεχνολογικές, είτε είναι από τον ανθρώπινο παράγοντα, να μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά. Ο Δήμος Εορδέας είναι ένας Δήμος ο οποίος πραγματικά έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα για την πολιτική προστασία. Λίγο η παρουσία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν πολύ έντονα στην περιοχή. Λίγο ότι εδώ φιλοξενούμε την Πυροσβεστική Ακαδημία, που πλέον είναι τετραετούς φοίτησης και βγάζει στελέχη για την πολιτική προστασία. Λίγο επίσης ότι σε λίγο καιρό ξεκινάει η κατασκευή ενός από τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας που είναι χωροθετημένο στο χώρο του πρώην εργοστασίου της λοιπάσματοβιομηχανίας ΑΕΒΑΛ. Μας δίνει λοιπόν, αν θέλετε, το δικαίωμα να λέμε ότι έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Επίσης, οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, οι οποίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να αντιμετωπίσουμε είτε έκτακτα και ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το χιόνι, είτε έχουν να κάνουν με πλημμύρες, σε μια λεκάνη όπως είναι η Εορδέα, που πραγματικά συγκεντρώνει πολλά νερά, με τεχνητές λίμνες, με λίμνες που υπάρχουν ήδη, όπως η Χυμαδίτιδα και η Ζάζαρη. Μας κάνουν λοιπόν να έχουμε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση στο θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το συνέδριο θα προσδώσει χρήσιμα συμπεράσματα σε όλους μας, ώστε να ακολουθήσουμε νέα δεδομένα, νέες καταστάσεις και νέες προοπτικές για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα της κλιματικής κρίσης. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και χαίρομαι για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδέας και εύχομαι καλό και παραγωγικό συνέδριο με πολλά συμπεράσματα που θα δώσουν τροφή για σκέψη και για ενέργειες μετέπειτα. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Εορδέας, κύριο Δημήτρη Πλακέντα, για την προσφώνησή του. Γνωρίζουμε ότι στην περιοχή γίνονται πολλές σημαντικές δράσεις. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι περιληπτικά μας αναφέρατε κάποιες από αυτές, δείχνοντας και το πολύ έντονο ενδιαφέρον της περιοχής για αυτό το συνέδριο.